Φίλες και φίλοι, έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ τον Θανάση τον Βαθιώτη, τον γιατρό, τον παθολόγο, τον ερευνητή. Έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά όχι μόνο τα θέματα της ιατρικής αλλά και τα της πολιτικής. Είναι εκείνος ο οποίος έχει βγει και μάλιστα με μεγάλο αριθμό ψήφων στην περιφέρεια της Αττικής και ευελπιστώ πως ο Περιφερειάρχης, ο Νίκος, θα του δώσει και την θέση αυτή που πρέπει. Δεν ξέρω, αυτά θα τα δούμε αργότερα και με τον Νίκο του Χαρδελέα θα μιλήσουμε. Να τον ευχαριστήσω λοιπόν και να τον καλωσορίσω. Κύριε Βαθιώτη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαιρετίζω τους. Το αξίζετε. Το αξίζετε για να πάρετε μια θέση. Σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ο σταθμός είναι ελεύθερος και όπως ξέρετε εδώ όλοι. Σας το λέω κάθε φορά που έρχομαι πραγματικά. Δουλεύουμε όλοι για το καλό του σταθμού. Γεμίζει από μηνύματα σας και ευχαριστώ πολύ. Βέβαια λοιπόν, και συμβουλές ανθρώπων. Ναι, θέλω να πάμε σε ένα θέμα που το άκουσα σήμερα στη τηλεόραση και μου έκανε εντύπωση και λέω θα το συζητήσω με τον Θανάση τον Βαθιώτη. Long COVID. Είναι πολλοί αυτοί που πάσχουν από αυτό και βεβαίως θεωρείται λέει ως ανάπηρο το άτομο αυτό, ως αναπηρία. Εξαρτάται τα προβλήματα που παρουσιάζει κάποιος ασθενής. Ναι. Είχαμε δει μετά από την λίμωξη, από την νόσηση με COVID, ναι. Ότι πάρα πολλά άτομα παρουσίαζαν πολλά προβλήματα στη μετέπειτα ζωή τους. Να κάνω μια παρένθεση κύριε Βαθιώτη. Άκουσα μια φοιτητρία η οποία έλεγε ότι έχω διακόψει τις σπουδές μου, δεν μπορώ. Πράγματι, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία δεν μπορούν, αλλά και μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον στο κοινωνικό και εργασιακό γίγνεσθε. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι παρουσιάζουν προβλήματα κυρίως νευρολογικά, με έντονη κόπωση, πολλές φορές έχουν προβλήματα από την όσφρηση, με σημαντικά προβλήματα, ναι. Δηλαδή ο άλλος να μπορεί να τρώει κρέας και να μην καταλαβαίνει ή να τρώει ένα άλλο φαγητό και να μην έχει γεύση, όσφρηση και γεύση. Και αυτό μπορεί να παραταθεί για πολλούς μήνες. Κυρίως θεραπεία υπάρχει σε αυτό? Αυτή τη στιγμή μόνο συμπτωματική θεραπεία. Ακούστε, ναι. Επειδή το είχαμε δει αυτό το πράγμα και όπως είπατε έτυχε την περίοδο του COVID, ήταν στην ηγεσία της, στο τιμόνι τέλος πάντων της περιφέρειας ο Γιώργος Πατούλης, ο οποίος ήταν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, με είχε τιμήσει και με έδωσε θέση του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας. Είδα λοιπόν από πολύ νωρίς σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους λοιμοξιολόγους και καθηγητές πανεπιστημίου, τους οποίους είχαμε σε μια επιτροπή παράλληλη που είχαμε φτιάξει στην περιφέρεια και στον Ιατρικό Σύλλογο, με δική μου εισήγηση προς τον Περιφερειάρχη, την οποία αποδέχθηκε ασμένος ο Γιώργος Πατούλης, και φτιάξαμε μια πολυπληθή επιτροπή από έμπειρους και έγκυρους καθηγητές πανεπιστημίου όλων των ειδικοτήτων. Και είχαμε τη δυνατότητα παράλληλα με την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων που έδινε τα φώτα της στην κυβέρνηση, εμάς να μας κατευθύνουν σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η περιφέρεια. Είδαμε λοιπόν ότι είχαμε προβλήματα με αυτό το post-COVID, όπως στην αρχή το είπαμε post-COVID, δηλαδή ναι. μετά τη λοιμόξη του COVID, τώρα το λέμε long-COVID, γιατί είδαμε ότι είναι μακρά τα συμπτώματα. Σωστά. Δηλαδή, τραβάνε βάθος. Ακριβώς. Εις μάκρος. Σε βάθος χρόνου. Είχαμε δει τότε λοιπόν ότι παρουσιάζονται προβλήματα. Πιστεύαμε ότι θα είναι το πρώτο διάστημα, γιατί δεν είχαμε τις κατάλληλες έρευνες ακόμα στα χέρια μας. Τώρα έχουν περάσει 3 χρόνια και έχουμε τις έρευνες. Και έχουμε δει ότι τα άτομα τα οποία πιστεύαμε ότι σε 10 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα τα προβλήματά τους θα υφίεντο, θελατωνόντουσαν. Τώρα, σήμερα, ακόμα έχουν περάσει 3 χρόνια και παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα. Δεν υπάρχει κάποιο εμβόλιο, ας πούμε, ξέρω εγώ. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει εμβόλιο. Το θέμα πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει. Το θέμα είναι πώς ο ιός θα έχει επίδραση στον άνθρωπο την ώρα που εισβάλλει στον οργανισμό του. Δηλαδή, εδώ σε μια λίμωξη, πάντοτε λέμε σε μια ίωση, γιατί σε ένα σπίτι ένας παθαίνει γρήπη και ο άλλος δεν παθαίνει. Γιατί προφανώς αυτός που δεν παθαίνει έχει καλύτερο νοσοποιητικό σύστημα, γιατί προφανώς αυτός που δεν παθαίνει ήρθε σε μικρότερη επαφή με τον ιό της γρήπης ή ήρθε με λιγότερο αριθμό ιών της γρήπης. Γιατί είναι η αντιγονικότητα του ιού, δηλαδή το πόσο λοιμώδης είναι ο ιός στην εποχή εκείνη και πόσο
σε πόσο, σε πόσο αριθμό είναι τα, ο αριθμός των ιών δηλαδή, που θα εισβάλλει στον ανθρώπινο οργανισμό. Ναι, ναι. Και βέβαια η άμυνα του οργανισμού. Αν λοιπόν κάποιος ήρθε σε επαφή με πολύ μεγάλο αριθμό ιών που είχε μεγάλη, μεγάλη αντιγονικότητα και ο ίδιος ο άνθρωπος στην εποχή εκείνη δεν είχε την κατάλληλη ανοσία. Ας είχε εμβολιαστεί, γίνονται όλα αυτά. Ας είχε εμβολιαστεί. Ωραία. Ναι, δεν, έχει σημασία σωστά. Αυτό. Επειδή είναι κέριο θέμα αυτό, κύριε Βαθιώτη, να το κουβεντιάσουμε την επόμενη εβδομάδα, παρακαλώ με περισσότερο. Μπορώ να το κουβεντιάσουμε. Απλώς θέλω να σας πω ότι πόσο μπροστά είμαστε. Δεν θέλω να ευλογήσω για τα γένεια της περιφέρειας. Πόσο μπροστά είμαστε. Να ξέρετε ότι ζήτησα από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και μάλιστα τότε αποδέχτηκε ασμένος και το κάναμε αυτό με τον καθηγητή τον κύριο Συρίγο στη Σωτηρία, φτιάξαμε ένα ιατρείο, παράλληλα δημιουργήθηκαν το εστέρων ιατρία και στο Αττικό και στον Ευαγγελισμό και τα λοιπά, τα οποία είχαν γιατρούς πολλών ειδικοτήτων, δηλαδή νευρολόγους, λοιμοξιολόγους, παθολόγους, καρδιολόγους, ψυχιάτρους, ενδοκρινολόγους, δηλαδή πάρα πολλές ειδικότητες, με αποτέλεσμα να μπορούμε να σταθούμε. Για να γίνει ο έλεγχος. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, να ξέρετε ότι η περιφέρεια, το πρώτο long COVID ιατρείο το οποίο φτιάχτηκε στην Ελλάδα ήταν στη Σωτηρία. Μάλιστα. Με εισήγηση δική μου. Ωραία. Να ευλογήσω και μπράβο σας. Όχι, το ήξερα, γι' αυτό και σας κάλεσα και γι' αυτό το είπα. Ασμένος, ο Γιώργος ο Πατρίς και τα προχωρήσαμε. Δεν σας είχα ενημερώσει. Όχι, πραγματικά μου είπατε τώρα. Έτσι ακριβώς. Πάμε λοιπόν μια ανάσα να πάρουμε τώρα και αμέσως μετά θα έρθουμε και στα εμβόλια.